Καλημέρα, επιστρέψαμε, ο Γρηγόρης εδώ, με λοιπόν, Είναι ωραίο να γίνονται πραγματάκια έτσι, να, να υπάρχει εξέλιξη. Λοιπόν, όπως είπατε υπάρχει ανατροπή, βλέπουμε εδώ πλάνα από την δίκη, η οποία γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης, mm -hmm. η δίκη του Τζόκοβιτ. Είπαμε ότι έχουμε ανατροπή της απόφασης ακύρωσης της βίζας, ουσιαστικά δικαιώνεται ο Τζόκοβιτ στο συγκεκριμένο κομμάτι, ε, το μοσπονδιακό δικαστήριο διέταξε την άμεση απελευθέρωσή του από την ε, κράτηση. Ο δικαστή του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου, Άντων ε, Κέλλη, διέταξε την άμεση απελευθέρωση του νούμερο 1 του παγκοσμίου τέννη. Και ε, ουσιαστικά ανατρέπει την απόφαση τη ομοσπονδιακή κυβέρνηση γι' αυτό. Στην ουσία, του λέει τα έκανε η... όλα καλά, όλα σωστά. Ναι, και ναι, κακό, γίνεται όλο αυτό. Ναι, οι τίτλοι των uh, site στην Αυστραλία γράφουν ότι ο Νόβακ μπορεί επιτέλου να παίξει στο, στο Open. <συβέρνηση> το πάνε ακόμα πιο πέρα. <συβέρνηση> Θα δούμε όμω ποια είναι η διαδικασία. Είναι στι 17 του μήνα, σωστά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, καθώ σύμφωνα με τα όσα είπε ο δικηγόρο τη κυβέρνηση, ο κύριο εδώ με τα γυαλιά ε, κάτω δεξιά, όπω βλέπετε στην οθόνη σα, ο οποίο είναι ο δικηγόρο από την πλευρά τη κυβέρνηση, mm. αυτό που είπε είναι ότι. που είπε στον δικαστή Κέλλη, ε, ότι ο υπουργό. Ε, ο Υπουργό θα εξετάσει το αν θα ασκήσει την προσωπική του εξουσία ακύρωση τη βίζα του Τζοκοβιτς. Οπότε ενδέχεται να έχουμε εκ νέου τον Δήμο Αναμερό. Το μπορεί ο υπουργό να πει ότι εγώ παιδιά δεν τη με την απόφαση του δικαστηρίου. Ακριβώ. Ναι. Ακυρώνει τη βίζα του, πρέπει να φύγει. φύγει. Ακριβώ. Ναι, ναι. ε, και ο δικαστή Κέλλη απάντησε ότι ε, θα είμαι πολύ θυμωμένο αν συμβεί αυτό. Θα είναι. Θα, θα, θυμώσω πάρα πολύ. Θα αν είναι συμβεί παρέμβαση αυτό. του Υπουργού στην απόφαση ναι, τη δικαιοσύνη. Ξεκάθαρη. Ποιο είναι ο δικαστή, ο κύριο πάνω Ο κύριο πάνω δεξιά. Η κυρία ο ο κύριος, στην πέση ε... είναι η δικηγόρη του Τζόκοβιτ. Ε, η του Τζόκοβιτ είναι, είναι εδώ. εκεί. Α, είναι αυτή. Α, είναι ολόκληρο Στον ίδιο τελείως. χώρο τελικά βρίσκεται και ο Νόβακ Τζόκοβιτ. Ναι. Δεν τον είδαμε στην τηλεδιάσκεψη βέβαια. Παρ' όλα αυτά, είπαν ότι είναι στον ίδιο χώρο. Δεν έχουν πει πού ακριβώ είναι ο συγκεκριμένο χώρο στην, στην πόλη τη Μελβούρνη. Ε, Παρ' όλα αυτά, είναι μια πρώτη πολύ μεγάλη νίκη του Τζόκοβιτ στο συγκεκριμένο κομμάτι. επαναλαμβάνω Στην αυτό... αναμέτρησή του με την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Ακριβώ. Και τώρα να δούμε επεισόδιο και πιο έντονο ανάμεσα στη Σερβία και την Αυστραλία. Γιατί θυμίζουμε ότι έχει γίνει και πολιτικό θέμα πολύ μεγάλο αυτό... και διπλωματικό θρίλερ. Κύριε Βλαντίνα, αν θα υπάρξουν και άλλε εξελίξει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άρα... Δηλαδή, αν πάρει απόφαση ο Υπουργό Μετανάστευση ότι εγώ ακυρώνω τη βίζα του Τζόκοβιτ. Προφανώ θα υπάρξει αντίδραση και από την mm. πλευρά της τη mm. Σερβία. Και αν πάει Για... ο Τζόκοβιτ να παίξει ανεμβολία στο σχεδιασμό, αντιδράσουν οι άλλοι παίκτε. Τώρα δεν ξέρει. Είναι Πολλά. κάτι Πολλά. που θα Πολλά το δούμε. Πολλά Ευχαριστούμε πολύ, Γρήγορα. Ε, ναι.